δεύτερη εβδομάδα του Ιανουαρίου του 2018, αντισιωνιστές, ίσον αντισημίτες, κατά πάσα πιθανότητα της αριστερής πτέρυγας, ήρθαν και βεβήλωσαν ξανά το μνημείο ολοκαυτώματος στη Θεσσαλονίκη στην Πλατεία Ελευθερίας. Γράφοντας με άσπρη μογιά μπροστά από το μνημείο «Free Palestine», «Λευτεριά στην Παλαιστίνη». Οι αντισιωνιστές παίρνουν δύναμη. Σου λένε «Πάρε τους Εβραίους, οι Εβραίοι έχουν μάθει να είναι θύματα. Οι Εβραίοι έχουν μάθει να είναι χαμηλός στίχος. Οι Εβραίοι έχουν μάθει να είναι του κλώτσου και του μπάτσου. Οι Εβραίοι είναι της καρπαζιάς. Οι Εβραίοι είναι τοπαθείς, δειλοί, φοβιτσιάριδες». Πώς έλεγε ο στόχος, «Έκλασαν μέντες οι Εβραίοι». Αυτή είναι η πραγματικότητα, όσο και αν δεν μας αρέσει. Και έτσι σου λένε, ας έρθουμε να βεβαιώσουμε και άλλα μνημεία, γιατί όχι. Βέβαια υπάρχουν και άλλες βεβηλώσεις και από νεοναζιστές. Ξαναβεβηλώθηκε το μνημείο ολοκαυτώματος στην Αθήνα, κοντά στην, πολύ κοντά, στην κοινότητα της Αθήνας. Δύο φορές μάλιστα τον τελευταίο χρόνο. Γιατί όχι. Ο ίδιος ο Κλεομένης δύο φορές βεβήλωσε μνημεία ολοκαυτώματος. Ένα στη Λάρισα και πάλι στη Θεσσαλονίκη το ίδιο μνημείο. Στην Πλατεία Ελευθερίας. Γιατί όχι. Και αντισημίτες συνεχίζουν και αντισιωνιστές συνεχίζουν ανενόχλητοι. Εδώ πέρα λοιπόν μαθαίνουμε κάποια πράγματα. Πρώτα απ' όλα, ας είμαστε ξεκάθαροι. Στους μη Εβραίους το 99,9% των λεγόμενων αντισιωνιστών είναι 100% αντισημίτες, αντιεβραίοι. Και βγάζουν το μίσος στο σαντί του εβραϊκού λαού και καλά βάζουν στο προσωπείο του αντισιωνιστή, του αντιϊσραηλινού. Αυτή είναι η αλήθεια. Και εμείς πολεμάμε τον αντισημιτισμό όπως πολεμάμε τον αντισιωνισμό, ακριβώς το ίδιο. Με δύναμη. Και κάτι άλλο. Εμείς δεν είμαστε Εβραίοι της καρπαζιάς. Εμείς δεν είμαστε Εβραίοι που θα σκύψουμε το κεφάλι και που θα πούμε θέλουμε να είμαστε θύματα. Η συγγνώμη που τι μας κάνανε, ελάτε να μας προστατέψετε. Έχουμε την υπερηφάνεια να λέμε ότι ο Εβραίος πρέπει να υπερασπιστεί τον εαυτό του με τη βοήθεια του Θεού. Έχουμε την υπερηφάνεια να λέμε ότι ο Εβραίος πρέπει να είναι δυναμικός εναντίον των εχθρών του. Εκτός και αν αυτοί μετανοήσουν. Αυτή είναι η αλήθεια. Όπως λέμε το μότο που ο Εβραϊσμός προωθεί. Μετριοπαθείς με τους μετριοπαθείς και φανατικούς και φανατικοί με τους φανατικούς. Ανάλογα το πόσο ο καθένας μας συμπεριφέρεται. Όπως λέμε στον Εβραϊσμό, η δεξιά φαίνει κοντά, η αριστερή σπρώχνει μακριά. Εξαρτάται ποιος είναι απέναντί μας. Εχθρός ή φίλος. Αδερφός ή μη αδερφός. Δήθεν φίλος ή αληθινός φίλος των Εβραίων. Και εμείς δεν είμαστε εδώ πέρα για να προωθήσουμε δημόσιες σχέσεις, ψεύτικες δημόσιες σχέσεις, ούτε να θυσιάσουμε τις κόκκινες γραμμές μας, την πίστη μας, τη γη μας, το λαό μας, στο όνομα αυτών των δημόσιων σχέσεων, των ψεύτικων δημόσιων σχέσεων και της ψεύτικης διπλωματίας. Αυτό είναι η αλήθεια. Και είμαστε εδώ και λέμε προς όλους τους Εβραίους της Ελλάδας, ξυπνήστε τώρα. Και σε όλους τους αληθινούς φίλους του Ισραήλ και τους αληθινούς φίλους των Εβραίων στην Ελλάδα. Ξυπνήστε τώρα. Μην το παίζετε άλλο θύματα. Δείξτε τη δύναμή σας. Δείξτε τα δόντια σας εκεί που πρέπει. Δείξτε ότι υπάρχουν και Εβραίοι που είναι υπερήφανοι. Για τον Εβραϊσμό τους, για τον Σιωνισμό τους, για τον φιλοϊσραηλινισμό τους. Και είναι υπέρ των εθνικών, θρησκευτικών και οικογενειακών αξιών. Με τη βοήθεια του Θεού.